Για έλατε να ανοίξουμε λοιπόν ξανά την αυτοδιοικητική συζήτηση για έναν Δήμο ο οποίος στις τελευταίες ημέρες έχει, στήρε, είχε τραβήξει τα, τα φώτα της δημοσιότητας με αφορμή και την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Δήμου Σαγίου Βασιλείου. Και να καλησπέρισουμε και τον Δήμαρχο λοιπόν, τον κύριο Γιάννη Ταταράκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κυρία Σφαγιανά και καλησπέρα στους τηλευταίτες σας. Και εκ νέου υποψήφιος λοιπόν δήμαρχος Αγίου Βασιλείου με την παράταξη κοινή πορεία στο μέλλον. Σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε μαζί μας κύριε Ταταράκη. Και η αλήθεια είναι ότι θέλουμε σας ευχαριστώ. να είστε καλά. Να βάλουμε έτσι θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα του, του Δήμου. Έχετε έναν, δήμος ο οποίος, έναν Δήμο ο οποίος, οποίος είναι στην περιφέρεια της περιφέρειας και δεν ξέρω κατά πόσο η αυτοδιοίκηση είναι εύκολη υπόθεση για εσάς. Είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί ο Δήμο έχει μια μεγάλη γεωγραφική έκταση, πραγματικά που ξεκινάει από το Φραγκοκάστρο και φτάνει μέχρι τον Τιμπάκι. Είναι όλη η νότια πλευρά του Νομού Ρεθύμνη. Mm -hmm. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο δύσκολο είναι να, γίνει, να γίνουν όλα σωστά στο Δήμο Βασιλείου. Προσπαθούμε από το πρωί ω το βράδυ, προσπαθούμε και κάνουμε ό,τι καλύτερο για να κάνουμε καλύτερη τη ζωή του κάθε Δημότη. Βέβαια, η έλλειψη προσωπικού και η μεγάλη γεωγραφική έκταση αυτού του Δήμου καθιστούν λίγο δύσκολη τη δουλειά αυτή, αλλά προσπαθούμε και πιστεύω ότι είμαστε σε ένα ικανοποιητικό σημείο. Πόροι γνωρίζουμε ότι έρχονται με το σταγονόμετρο. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι ο Δήμο σα, οικονομική κατάσταση φυσικά εννοώ και πώ είναι τα πράγματα στο να διαχειρίζεστε τι ανάγκε τις, τις καθημερινέ. Κυρία Σφαχιάη, θα σα πω όχι, δεν έρχονται με το σταγονόμετρο. Πραγματικά έχουμε, yeah. έχουν έρθει πάρα πολλά χρήματα στο Δήμα Αγίου Βασιλείου. Να λέμε την πραγματικότητα. Εγώ εννοούσα, δηλαδή εννοούσα σταγονόμετρο ναι. για να μην παρεξηγηθώ ναι. στην αυτοδιοίκηση συνολικά. Όχι ναι. ότι εσεί διεκδικήσατε ναι. τα Εγώ μιλάω πρότες. για το Δήμα ναι. ναι. Βα... Αγίου Ωραία, ωραία. Ναι, ναι, κυρία Σφαγιά, για το Δήμα Αγίου Βασιλείου μιλάω. Ούτε για θέμα διεκδίκηση μιλάω. Για το Δήμα Αγίου Βασιλείου θα σα πω ορισμένα νούμερα. 22 εκατομμύρια ευρώ έχουν έρθει από την κεντρική κυβέρνηση μέχρι τώρα στο Δήμα Αγίου Βασιλείου. Εκ των οποίων τα τρία τελευταία εκατομμύρια την προηγούμενη Παρασκευή τα εξήγηλε ο Πρωθυπουργό από το σπίτι που είχε επισκεφτεί το Δήμο μα με προγράμματα στο φιλόδημο έχουμε ενταχθεί με 8,5 εκατομμύρια και περιμένουμε 2,5 εκατομμύρια mm -hmm. ακόμα εντάξει. Από το Υπουργείο Υποδομών έχουμε 10 εκατομμύρια 500.000 ευρώ ήδη εντάξει έργα και υλοποιούνται, είναι σε στάδιο δημοπράτηση. Έχουμε από το Υπουργείο Εσωτερικών Αποκαταστάσει, από Αποθεομηνίε και Λειψιδρία περίπου στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε μπει στο πρόγραμμα στο Πράσινο Ταμείο με δύο μελέτε, 250.000 ευρώ, στο Λίντερ με 250.000 ευρώ. Ε, στου ορεινού και νησιωτικού Δήμου έχει γίνει έκτακτη ενίσχυση, η οποία δόθηκε τώρα 306.000 ευρώ για όλου του Δήμου και στου ορεινού Δήμου μα έχουν δοθεί περίπου 20 εκατομμύρια σε όλου του Δήμου τη Ελλάδα, που αντιστοιχούν στο Δήμα Αγίου Βασιλείου 240.000 ευρώ, που πάει να πει δηλαδή το 20% αύξηση τακτική μα επιχορήγηση. Mm -hmm. Και επειδή είπατε και για τι μεταξύ άλλων και για τι αποκαταστάσεις αποκαταστάσει οι οποίε πρέπει να γίνουν σε ό,τι έχει να κάνει με τι ζημιέ και τι καταστροφέ οι οποίε τις υποστήκατε και εσείς μετά και την τελευταία κακοκαιρία. Ναι. Υπάρχει πολύ συγκεκριμένη αν θέλετε ανησυχία, αγωνία, ενδιαφέρον θα το πω εγώ, για το τι γίνεται και στο δρόμο για το κουρταλιώτικο φαράγγι. Γνωρίζω ότι είναι ένα απερχιακό δικό δίκτυο, οπότε είναι και κομμάτι αρμοδιοτήτων τη περιφέρεια Είστε σε επικοινωνία, ναι. υπάρχει, υπάρχει κάποιο νεότερο ό,τι έχει να κάνει με, τη, με την ασφαλτόστρωση του συγκεκριμένου ναι. κομματιού κυρία Σφακιανάκη, μα συνεχεί επικοινωνία με την Περιφέρεια. Ένα έργο το οποίο το φτιάζει η Περιφέρεια το κάνει και το έχει αναλάβει, ήδη έχει κάνει την ανάθεση. Η ασφαλτόστρωση, από ό,τι με έχει ενημερώσει για την Περιφέρεια Αριστερία Λιονί, αυτή τη βδομάδα θα τελειώσει. Θα γίνει και θα τελειώσει. Βιολογικοί καθαρισμοί. Ξέρω, είχα... Ξέρω ότι. Ξέρω του είχατε πολύ ψηλά στην ατζέντα. Υπάρχουν χωριά τα οποία βρίσκονται σε εκκρεμότητα σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό. Δεν καλύπτονται δηλαδή. Εντάξαμε στο φιλό. Βεβαίω, υπάρχουν πάρα πολλά και αυτό είναι ένα στόχο που θα σα πω και παρακάτω. Ναι. Για το Δήμα Αγίου Βασιλείου την επόμενη τετραετία να προσπαθήσουμε να μην υπάρχει καμιά τοπική κοινότητα που να μην έχει βιολογικό καθαρισμό. Αυτό είναι ένα στόχο μα τη επόμενη τετραετία και τώρα εντάξαμε και ήδη ετοιμαζόμαστε να καταθέσουμε για μία πρόταση για το βιολογικό κοξαρέ που είμαστε έτοιμοι να τον καταθέσουμε μέχρι τέλο Ιουλίου στην περιφέρεια Κρήτη στο ΕΣΠΑ. Έχουμε εντάξει το φιλόδημο το βιολογικό με να κουσελιανών και καλή και ήδη και έχουμε πάρει εντάξει είμαστε σε στάδιο δημοπράτηση και θα προσπαθήσουμε όλ, σε όλα τα χωριά να υπάρχουν, το, να υπάρχουν βιολογικοί καθαρισμοί. Mm -hmm. Σε ό,τι έχει να κάνει με το οδικό δίκτυο τη περιοχή, θέλω να επανέλθω σε αυτό, γιατί γνωρίζω ότι τι μέρε που ο Πρωθυπουργό βρισκόταν στην περιοχή σα, υπήρξε κάποια δέσμευση για δρόμο πλακιά. Ε, είναι έτσι, ναι. είναι μέσα στα χρήματα τα οποία εξήγηλε ο Πρωθυπουργό. Αφορά και αυτό το κομμάτι, κύριε Δημαρχέ. Θα σα πω, κύριε Σφαντιανάκη, είχα επισκεφτεί τον Πρωθυπουργό στο Ροδάκινο κατηδία και είχαμε συζητήσει. Ήταν γνώστη τη περιοχή, βέβαια, πάρα πολύ καλά και κατάλαβε το πρόβλημα αμέσω. Ο φόρτο, δηλαδή, ο οποίο θα δημιουργηθεί ο κυκλοφοριακό στην περιοχή του Πλατιά, τώρα που θα ασφαλτοστρωθεί ο δρόμο από Σούδα έω Κόρακα mm -hmm. και από, από Κόρακα μέχρι Φραγκοκάστελο ο φόρτο ο οποίο ο κυκλοφοριακό θα έλθει στον Πλατιά θα είναι δυσβάσταχτο. Έτσι, λοιπόν, του έθεσα το θέμα του περιφερειακού δρόμου του Πλατιά και αμέσω το κατάλαβε και είπε ότι θα χρηματοδοτηθεί ο δρόμο αυτό και το εξήγηλε την Παρασκευή, που ήταν στο Δημαρχείο Σπύλλη. Πάντως, είναι, είναι ο περιφερειακός δρόμος του Πλατιά, που, που, που δίνει μια άλλη πνοή στην περιοχή του Πλατιά. Mm -hmm. Σας αφορά άμεσα και το κομμάτι του ΝΟΑΚ γιατί συζητάμε πάρα πολύ για τον βόρειο οδικό άξονα Κρήτη, όμως και ο νότιος οδικός άξονας Κρήτη ε, έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες και τις δικές του ανάγκες. Βεβαίως. Και ήδη χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Κρήτη. Ευχαριστώ και σήμερα το Σταύρο των Αρναουτάκη των Περιφερειάριων Κρήτη, που επιπλέον βγήκε καινούργια χρηματοδότηση και γίνεται όλο το υποστηρικτικό δίκτυο του ΝΟΑΚ, του νότιου οδικού άξονα, ο οποίο θα φτάνει από το Ροδάκινο και θα καταλήγει μέχρι Αγία Γαλήνη. Αυτό μελετάται και τελειώνει τώρα, δηλαδή θα τελειώσει το προσεχέ διάστημα και θα είναι έτοιμο για χρηματοδότηση το υποστηρικτικό δίκτυο. Ήδη έχει ξεκινήσει ο δρόμο ο Αγιοβασιλιώτικος που λέμε εμείς, δηλαδή ο δρόμος ο οποίος παρακάμπτει τους αρμένους από τον Παράδεισο και φτάνει μέχρι την Παλέ, ένα έργο της τάξης των 17 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο έχει ξεκινήσει και θα δώσει μία άλλη ανάσα στην περιοχή μας, στο Δήμα Αγίου Βασιλείου, γιατί πλέον γίνονται προάστια του ρεθίμου πάρα πολλοί οικισμοί του Δήμου μας. Mm -hmm. Προάστε του, του Ρεθύμνου και νομίζω ότι. Του Ρεθύμνου. Ναι, ναι, καταλαβαίνουμε ότι αυτό απαιτεί έτσι και σημαντικά έργα, έργα υποδομών, τα οποία θα αναπτύξουν περισσότερο την περιοχή και θα κρατήσουν και του νέου στον τόπο. Γιατί νομίζω ότι και αυτό είναι ένα μεγάλο στοιχείο τη Μα Αυτό είναι ο στόχο μα. Κυρία Σφαγιανάκη, αυτό είναι ο στόχο μα. Ένα νέο, έχω πει σε όλη την περίοδο την προεκλογική που διανύουμε τώρα, να μένει σε κάθε χωριό, πάει να πει ότι έχουμε πετύσει σαν δημοτική αρχή και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Θα δώσουμε τα κίνητρα όσο μπορούμε, γιατί ξέρετε, η τοπική αυτοδιοίκηση έχει ένα κώδικα που πάνω σε αυτόν τον κώδικα είναι. Ο Κλεισθένη, ο καινούριο κώδικα τη τοπική αυτοδιοίκηση. Στι αρμοδιότητε αυτέ που μα δίνει, θα κάνουμε χρήση μια διάταξη ειδικά που μπορούμε να κάνουμε μια αναπτυξιακή εταιρεία και εκεί θα προσπαθήσουμε να συνδέσουμε το τουριστικό με το αγροτικό προϊόν. Θα είναι ένα μεγάλο στίχημα για μα από την 1η του Σεπτέμβρη, θα αναλάβει καινούρια δημοτική αρχή σε αυτό το τομέα, αν πετύχουμε. Μάλιστα. Τι γίνεται με, το, με τη συζήτηση για το υδατοδρόμιο στην Αγία Γαλήνη. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι οι υδατοδρόμοι αποτελούν ένα ανοιχτό θέμα για ολόκληρη την Κρήτη, μάλλον για πολλέ περιοχέ τη Κρήτη. Δεν ξέρω αν για την Αγία Γαλήνη ναι. υπάρχει κάτι νεότερο. Νομίζω ότι έχει να κάνει με Και φυσικά. για την Αγία Γαλήνη. Ναι, 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 πείτε μου. Ναι. Και για την Αγία Γαλήνη και για τον Πλατιά. Και για τα δύο μέρη αυτά. Να τα αφήσουμε να εντάξουμε. Ναι. Ναι, δεν μπορεί όμω να γίνει τα τοδρόμια από τελευταίε πληροφορίε που είχα. Μπορεί όμω να γίνει ένα στυλ υδατοδρομίου με, κάποιες, με κάποια σημεία τα οποία θα γίνονται από και προσγειώσει και είμαστε σε αυτή τη συζήτηση. Πιστεύω να έχουμε έσει ο τέλο. Έσει mm -hmm. ο τέλο, ευελπιστείτε ότι θα έχει και η σύνδεση τη Αγία Γαλήνη με την Γάβδο. Ξέρω ότι είχε γίνει μια προσπάθεια να υπάρξει σύνδεση. Ε, δεν Σύνδε. <laughs> άνθησε αυτή η προσπάθεια. Δεν ξέρω αν θα γίνει εκ νέου αυτή τη σεζόν. Θα το προσπαθήσουμε όσο μπορούμε, γιατί ψάχνουμε να βρούμε διεξόδου σαν Δήμο Αγίου Βασιλείου και αυτό θα το ψάξουμε και ό,τι μπορούμε θα κάνουμε για να βρούμε κάποιε διεξόδου, να φέρουμε περισσότερο κόσμο στο Δήμο μα, να δει τη πλούσια φυσική ομορφιά η οποία διαθέτει ο Δήμο μα. Πραγματικά αυτή η ακτογραμμή που υπάρχει στο Δήμο Αγίου Βασιλείου δεν υπάρχει σε Δήμου εύκολα έτσι. Σε όλη την Ελλάδα. Αυτό λοιπόν το, το, το πράγμα θέμε να το δει ο κόσμο που πραγματικά πρέπει να το θαυμάσει και εμεί είμαστε εκεί για να προσπαθήσουμε για ό,τι καλύτερο. Άρα και αυτό είναι στο, στο πνεύμα, η σύνδεση με την Γάβδο, στο, στο, στο πνεύμα τη όλη προσπάθεια που λέει να φέρουμε περισσότερο κόσμο και να γνωρίσει την περιοχή μα. Έτσι, αυτό ακριβώ. Αυτό ακριβώ θέμε. Mm -hmm. Δήμαρχε, προτεραιότητε, προτεραιότητε για την επόμενη τετραετία, εφόσον λοιπόν ο κόσμο σα επιλέξει για να είστε στο τιμόνι τη Δημοτική αρχή, ναι. ποιε είναι οι ξεκάθαρε προτεραιότητέ σα ότι έχει να κάνει με την περιοχή. Θα σα πω. Κατα πρώτον, κύρια Σφακενάη, θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι θέλω να ευχαριστήσω τέσσερα πολιτικά κόμματα που στηρίζουν την προσπάθεια μα, που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία, το Κινάλ και η Ανέλ. Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου αλλάζει πραγματικά σελίδα μετά από αυτό το πράγμα και κοιτάζει μετά από αυτή τη στήριξη και κοιτάζει το μέλλον με τελείω διαφορετικό μάτι και με μεγάλη αισιοδοξία. Έχετε πάρει, Δήμαρχο, είμαστε... είμαστε... συγγνώμη, ξεκάθαρη στήριξη και από τα τέσσερα κόμματα, γιατί νομίζω ότι θα είναι η πιο ναι, ναι. διακομματική στήριξη που έχω ναι. ακούσει υποψήφιο Δήμαρχο. Στη... Αυτό ακριβώ, ναι. Και από τα τέσσερα κόμματα υπάρχει η στήριξη αυτή, επίσημη στήριξη που πραγματικά αυτό το πράγμα μου δίνει μια άλλη δυναμική και στην περιοχή μας αυτή η ομοψυχία η οποία υπάρχει στο Δήμα Βασιλείου ήδη έχει αρχίσει να φέρνει αποτελέσματα. Χρηματοδοτήσεις έρχονται συνεχώς Περισσότερες και πραγματικά, ό,τι και να διεκδικήσουμε πλέον, είναι πολύ πιο εύκολο να γίνει. Με ανθρώπου που είμαστε μέχρι προχθέ σε διαφορετικού συνδυασμού, είμαστε σήμερα μαζί, και αυτό είναι η τοπική αυτοδιοίκηση. Και η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να ενώνει, όχι να διχάζει. Mm -hmm. Αυτό ήταν ο στόχο μου πάντοτε και το καταφέραμε τώρα. Και θέλω να ευχαριστήσω όλε αυτέ τι πολιτικέ δυνάμει που στηρίζουν την προσπάθειά μα. Υπάρχει βέβαια άλλο ένα υποψήφιο δήμαρχο. Φαντάζομαι ότι θα είστε ανοιχτό προ ναι. συνεργασίε την επομένη των εκλογών, πει. εφόσον είστε Πρώτος. Κυρία Σφαγενάη, το έχω πει κατ' επανάληψη και στο, τώρα που πηγαίνουμε σε όλε τι τοπικέ κοινότητε και μιλάμε. Είμαι ανοιχτό, είναι η λαϊκή Σπύρος που υποστηρίζεται από το ΚΚΚ. Είμαι ανοιχτό σε οποιαδήποτε θετική πρόταση γίνει, να την υιοθετήσω με σαν συνδυασμό και να την υλοποιήσουμε στο επόμενα τέσσερα χρόνια. Γιατί έτσι βλέπω την τοπική αυτοδιοίκηση, δεν τη βλέπω μόνο τώρα, την έβλεπα ανέκαθεν έτσι. Mm -hmm. Λοιπόν, πήγατε το να ολοκληρώσετε να για το... τι προτεραιότητέ ναι. σα, ναι, γιατί σα διέκοψα, Ναι. Εγώ έχω, ναι, ναι, έχω να πω λοιπόν στου δημότες ότι εμεί θα συνεχίσουμε και οι συνεργάτε μου και εγώ με το ίδιο μεράκι που δουλέψαμε αυτή την πενταετία. Θα ολοκληρώσουμε όλα τα έργα αυτά τα οποία έχουν βγει στον αέρα, που έχουν δημοπρατηθεί, που είναι σε εξέλιξη, που είναι πάνω από 45 με 50 έργα τώρα σε δημοπρασία, που είναι σε δημοπρασία και σε εξέλιξη. Θα προσπαθήσουμε να γίνουν όλα αυτά τα έργα που είναι έργα βασικών υποδομών, αποχέτευση, ασφαλτοστρώση δρόμων, ίδρυυση, αρδεύση, θα προσπαθήσουμε να τα υλοποιήσουμε αυτά. Θα κάνουμε βιολογικού καθαρισμού, όπω σα είπα, όσο το δυνατόν περισσότερο σε περισσότερα χωριά. Και το τέταρτο, αυτή η του Κλειστένη, που προείπα ότι η αναπτυξιακή εταιρεία η οποία θα γίνει στο Δήμο Αγίου Βασιλείου με τη διάταξη του Κλειστένη που θα ενεργοποιήσουμε να συνδέσουμε το τουριστικό με το αγροτικό προϊόν. Στόχο μου είναι να μείνει όσο το δυνατόν περισσότεροι νέοι στην περιοχή και ο οικογενειακό προπολογισμό να αυξηθεί από ανθρώπου οι οποίοι, όπω είναι οι γυναίκε που κάθονται μέσα στο σπίτι, να του δώσουμε το κίνητρο να μπορέσουν κι αυτοί να ενισχύσουν τον, οικονομ... τον οικογενειακό προπολογισμό. Έτσι, να βάλει και αυτοδιοίκηση λοιπόν πλάτι στο να δημιουργηθούν και θέσει εργασία, Δημαρχή. Ακριβώ. Αυτό, θα είναι, αυτό θα είναι ο στόχο μα τελικά. Αυτή η επιχείρηση αυτή θα είναι τελείω ανιδιοτελή και δεν θα έχει κανένα, δεν θα είναι κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Θα είναι μόνο να προσφέρει κάτι για τον τόπο μα. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συζήτηση αυτή που είχαμε. Κάνουμε μία προσπάθεια να γνωρίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους α, υποψήφιους, γιατί είστε και επίσημα λοιπόν υποψήφιους, δεν είσαι σας εδώ μόνο με την ιδιότητα του Δημάρχου Σας ευχαριστούμε θερμά. Ναι. Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά και εσείς και στους τηλεθεατές σας. Καλή